Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα Μοντάκα. Σήμερα θα σας περιηγήσω κι εγώ στο χώρο του κεραμικού. Σήμερα θα είμαστε όλοι μαζί να κάνουμε μια περίμηση στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού Άνθρωποι και Εργαλεία. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να σας αρέσει και να βρείτε κάτι να σας ενδιαφέρει μέσα σε αυτά και να έχουμε μια πολύ όμορφη ταξίδι. Ελάτε! Μούλτακα σημαίνει το σημείο συνάντησης. Είναι βέβαια το σημείο συνάντησης στην αραβική γλώσσα, αλλά είναι και το όνομα εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους προγράμματα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η ιδέα είναι να δημιουργηθούν διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι ένα ιδανικό εργαλείο, ένα ιδανικό μέσο για την κοινωνική ένταξη, την προώθηση της διαπολιτισμικότητας και την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών χαρακτήρων και νοοτροπιών. Εν τέλει την κατανόηση της εξέλιξης των κοινωνιών σε κάθε μέρος του πλανήτη. Ονομάζομαι Χισάμ Ομάρ, είμαι από την Αίγυπτο. Είμαι πολιτισμικός περιηγητής στο πρόγραμμα Μολτάκα. Ήρθα στην Ελλάδα το 1988. Είμαι απόφοιτης νομικής σχολής της Αλεξάνδρειας και εργάζομαι στην Αθήνα από το 1988 μέχρι τώρα και τα τελευταία 6 χρόνια εργάζομαι στο Δίκτυο Δικαιώματα του Παιδιού ως διερμηνέας σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με λένε Φαρίμπα Μαριάννα. Η καταγωγή μου είναι από Τεχεράνη. Ήρθα στην Ελλάδα το 1988 μαζί με τους γονείς μου. Και από εκεί και έπειτα έγινε η πατρίδα μου. Με λένε Χάντι Μοχέμπι, η καταγωγή μου είναι από το Αφγανιστάν. Ήρθα στην Ελλάδα πριν από 7 χρόνια περίπου. Στην αρχή όταν έφτασα ήμουν για περίπου 4 μήνες σε γνωστό κάμπ της Μόριας στη Μυτιλίνη. Στη συνέχεια, επειδή είχε φτάσει ως ασυνόδευτος ανήλικος, μεταφέρθηκα και έμενα για κάποιο καιρό σε δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μυτιλίνη. Έπειτα εκεί ξεκίνησα να πάω σχολείο και τελείωσα το σχολείο μου το 2021. Τώρα σπουδάζω σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και μένω εδώ στην Αθήνα. Η δουλειά μου είναι, δουλεύω κανονικά σαν μέντορες για τα ασυνόδευτα ανήλικα στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η ιδέα ξεκίνησε εντός του πλαισίου του ελληνογερμανικού διαλόγου. Είναι μια ιστορία 7 ετίας. Αν δεν με απατανίνουν, όπου εκεί τα στελέχη μας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Σύνταξης του Υπουργείου ήρθαν σε επαφή με αυτούς που έτρεχαν το Μουλτάκα Μπέρλιν, το πρόγραμμα Μουλτάκα στο Βερολίνο. Από εκεί και πέρα συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις και το Σεπτέμβριο του 2020 προχωρήσαμε στην ένταξη αυτού του προγράμματος στο Ταμείο Κοινωνικής Ένταξης. Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, συνεργαστήκαμε με το Δήμο Αθηναίων και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εδώ και 4 περίπου δεκαετίες ασχολείται με την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο κεντρικά στην Αθήνα και στην Αττική όσο και σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτά τα προγράμματα προσπαθούμε, εκτός από τα γενικά θέματα που μας απασχολούν για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να εντάξουμε και ειδικές ομάδες όπως είναι τα ΑΜΕΑ, όπως είναι οι φυλακισμένοι, όπως είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες κτλ. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσεται και αυτό το πρόγραμμα Μούλτακα, που είναι και μία πρώτη συνεργασία δύο Υπουργείων και ενός Δήμου, δηλαδή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων.
Νομίζω και ως προς αυτό, το πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοπορία, ένα πρότυπο συνεργασίας των φορέων. Δείχνουν έναν δρόμο με πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η συγκυρία που υπάρχει στη χώρα μας, να έχουμε πολλούς μετανάστες και πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα Μουλτάκα το ξέραμε στο Δήμο. Το είχαμε ακούσει κυρίως από το Βερολίνο και έτσι όταν μας έγινε η πρόταση από το Υπουργείο Μετανάστευσης ήμασταν ήδη έτοιμοι. Η φιλοσοφία του προγράμματος μας ταιριάζε πάρα πολύ. Οπότε αφότου επιλεγήκαμε, ουσιαστικά συνδιαμορφώσαμε το πρόγραμμα. Από την αρχή το τρέξαμε μαζί, κάναμε τη διαχείρισή του, κάναμε όλη την διαχείριση της πληροφορίας και την διάδοση της πληροφορίας μέσα στις κοινότητες και κυρίως με τη βοήθεια του Κέντρου Συντονισμού για ζητήματα μεταναστών και προσφύγων, του ACCMR, και μετά φυσικά παρακολουθήσαμε και όλη του την εξέλιξη. Είναι μια πραγματικά πρωτοποριακή πρωτοβουλία που συντάσσεται και συμπορεύεται με τις πιο σύγχρονες μουσιοπαιδαγωγικές και μουσιολογικές αρχές, δηλαδή αυτές που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και συγκεκριμένα στα μουσεία, στους χώρους και τα μουσεία, το ενδιαφέρον πλέον μετατίθεται στον ίδιο τον άνθρωπο, στον επισκέπτη. Οι χώροι που επιλέχθηκαν με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, καταρχήν κάποια πιο πρακτικά, όπως για παράδειγμα να είναι στο ιστορικό κέντρο, να είναι εύκολα προσβάσιμοι χώροι με το μετρό και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά κυρίως γιατί πραγματεύονται ζητήματα και θέματα που άπτονται και απαντούν στον καθημερινό βίο όλων των ανθρώπων διαχρονικά και σε όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς, όπως είναι για παράδειγμα το εμπόριο και η οικονομία, η γλώσσα και η επικοινωνία, αλλά και έννοιες που είναι πολύ πιο σημαντικές και σπουδαίες και που είναι πανανθρώπινες και οικουμενικές, όπως είναι τα ταφικά έθιμα και ήθη, οι αντιλήψεις οι σχετικές ή οι πρακτικές της καθαριότητας. Για το σκοπό αυτό λοιπόν επιλέχθηκαν ο χώρος της αρχαίας αγοράς και το μουσείο, ο χώρος, ο αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού και το Μουσείο Κεραμικού, το Επιγραφικό Μουσείο που σήμερα μας φιλοξενεί κιόλας και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού με τους χώρους της έκθεσης Επαγγέλματα και Εργαλεία και το Λουτρό, το Λουτρό των Αέρετων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που ήταν πολυήμερο και πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, οι επιλεγμένοι διαπολιτισμικοί περιηγητές απέκτησαν κάποιες βασικές αρχές αρχαιογνωσίας, κάποιες γνώσεις δηλαδή αρχαιολογικές, καθώς και κάποιες βασικές αρχές μουσιοπαιδαγωγικής για να μπορούν να χειριστούν και να υποδέχονται στους χώρους και τα μουσεία το κοινό τους. Εμένα για την αρχή μου φαινόταν κάτι πολύ δύσκολο να ασχοληθώ για ένα διάστημα να μάθω όλη την, για την αρχαιολογικούς χώρους, για τα μουσεία, κάτι που δεν είχα ασχοληθεί στο παρελθόν και φοβόμουν ότι μπορεί να μην μάθω σωστά και να μην μπορέσω να αποδώσω καλά αυτά που θα μάθω. Για μία εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα, παίρνεις πληροφορίες για πράγματα που γνωρίζεις ελάχιστα. Και έτσι ήταν πάρα πολύ μεγάλο το άγχος αν θα τα καταφέρω ή όχι. Αλλά η βοήθεια, εγώ τους ονομάζω δασκάλου, που είναι οι αρχαιολόγοι που μας κάναν την εκπαίδευση, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Τελικά αυτά μας βοήθησε και μας όθησε να κάνουμε αυτή τη δουλειά με καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε. Εννοείται ότι η φιλοδοξία μας δεν ήταν ούτε να τους κάνουμε αρχαιολόγους, ούτε ξεναγούς, ούτε επιστήμονες, αλλά να τους κάνουμε κοινωνούς του ελληνικού πολιτισμού. Επομένως, το κοινό έχει την ευκαιρία
να γνωρίσει τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από την δική του γλώσσα, ένα στοιχείο που ευνοεί, νομίζω, και προδιαθέτει θετικά το κοινό να συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις, και ταυτόχρονα και τους Έλληνες πολίτες να δει μέσα τον δικό του πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, μέσα από τη ματιά ενός τρίτου. Ο Δήμος το είδε σαν ένα πρόγραμμα που θα έφερνε κοντά τις κοινότητες στην πόλη, δηλαδή τις κοινότητες των προσφύγων και μεταναστών, με τους Έλληνες ή τους μόνιμους κατοίκους αυτής της πόλης. Και γι' αυτό φροντίσαμε από την αρχή να μετακινήσουμε λίγο τη στόχευσή μας από τις κοινότητες των μεταναστών αυστηρά και να την ανοίξουμε και σε μεγαλύτερα κοινά. Οι άνθρωποι που ήρθαν, κυρίως οι Έλληνες, συναντούσαν μπροστά τους έναν, ας πούμε, αραβόφωνο ή έναν φαρσόφωνο ή έναν οτιδήποτε, ο οποίος προερχόταν από το Αφγανιστάν ή από την Αίγυπτο ή από τη Συρία ή από κάπου αλλού και είχε να τους πει για τον τόπο τους πράγματα που ίσως δεν ήξεραν ή είχε μια οπτική για αυτά που έβλεπε που εκείνοι δεν είχαν σκεφτεί. Έχω κάνει αρκετές περιηγήσεις σε Έλληνες. Τους φαίνεται περίεργο το ότι πώς πήγα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να είμαι αρχαιολόγος, να το έχω σπουδάσει, το ότι πόσο μου αρέσει και πόσο απλά τους τα λέω. Και αυτό είναι το ωραίο, το ότι αρκετοί Έλληνες δεν ξέρουμε τη γνήσια ιστορία μας και τους αρέσει, έχουν δείξει ενδιαφέρον, ότι θέλουν να το ξαναδούνε, να ξανάρθουνε. Χαίρομαι που είμαι εγώ και το κάνω αυτό. Όταν έχω μία περιήγηση με κάποιους που είναι από την Ελλάδα, στην αρχή πολλές φορές νιώθω ένας άγχος ότι μπορεί να αυτοί σίγουρα ξέρουν κάτι περισσότερα, κάτι, να μην πω κάτι λάθος, άρα αυτό μου δημιουργεί ένας άγχος. Αλλά επειδή τα training που έχουμε κάνει για το πρόγραμμα τους δεν βασίζεται τόσο στο σε τι βλέπουμε, αλλά στις ιστορίες που μπορεί να δημιουργήσει πάνω σε αυτά που βλέπουμε. Το ωραίο στο Μολτάκα ότι εγώ μιλάω για τα δικά μου βιώματα και οι άνθρωποι που είναι μαζί μας στο ίδιο ταξίδι μιλάνε και για το δικό τους βιώμα και μέσα από αυτό προσπαθούμε να τους συνδέσουμε με το σήμερα το πώς ζούμε. Και έτσι γίνεται πάρα πολύ όμορφο ταξίδι και αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των περιηγούμενων προερχόταν από τις δομές, σε συνεργασία με το Υπουργείο, από τις δομές ασυνόδευτων ανηλίκων. Θέλαμε δηλαδή αυτά τα παιδιά που έχουν μείνει στην Ελλάδα, όσο περισσότερα μπορούν να γνωρίσουν τον πολιτισμό, να εξοικειωθούν με αυτόν, μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που προέρχεται και αυτός από πρόσφυγα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έχει περάσει κάτι από αυτά που έχουν περάσει αυτά τα παιδιά. Έχει πίσω του το τραύμα, έχει πίσω του την χαμένη του πατρίδα, αλλά έχει στεριώσει εδώ. Είναι πολλαπλά ωφέλιμο. Έχει τύχει στα λουτρά των Αέριδων, με το που τελειώσαμε την περιήγησή μας, κάποια νεαρά παιδιά που θέλανε, ας πούμε, με ρωτήσανε, ξέρω εγώ, εσείς κυρία, πώς μάθατε τη γλώσσα, θέλω να γίνω σαν και εσάς, να μάθω, να μιλάω, να δουλεύω. Εκεί, ειλικρινά, ένιωσα πολύ πιο όμορφα από το να σκεφτώ ότι για μένα είναι μια δουλειά. Τα παιδιά συγκεκριμένα βγαίνουν από την καθημερινότητά τους και βλέπουν μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδας. Θυμάμαι μία φορά, μία περιήγηση που έκανα με κάποια παιδιά από δομή της Μαλακάσας και ο ένας λέει ότι έχω διαβάσει τόσα για την ιστορία της Ελλάδας, έχω ακούσει τόσα και από αυτά που βλέπω εδώ στην Ελλάδα είναι μόνο η δομή και την Ομόνια. Και χαιρόταν πάρα πολύ για αυτό το πράγμα που είχε την ευκαιρία να έρθει σε ένα αρχαιολογικός χώρος και αυτό με δίνει την ενέργεια και την χαρά που προσφέρω κάτι διαφορετικό και δίπλα από την καθημερινότητά τους δίνουμε και κάτι διαφορετική εικόνα για την χώρα. Σε μια περιήγηση έτσι μιλούσαμε πάνω στα εργαλεία και συζητούσαμε πάνω σε διάφορα και ένα παιδί λέει ότι εγώ δούλευα με αυτά, τι μου εξηγείς είναι περίμενε να σε εξηγήσω όλα αυτά εγώ και το δίνω το λόγο. Μου λέει 10 πράγματα που ήταν πολύ ενδιαφέρον γενικά.
Είναι γεγονός ότι η πιο εύκολη σύνταξη για ένταξη ομάδα είναι οι νέοι και κυρίως τα παιδιά. Γιατί είναι η φάση της ζωής τους που διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους, διαμορφώνουν τις απόψεις τους, διαμορφώνουν τις ιδέες τους. Άρα είτε ασυνόδευτα είναι κάποια παιδιά, είτε μέλη οικογενειών που βρίσκονται εδώ, δεν πάβουν να είναι παιδιά. Και άρα είναι πολύ πιο εύκολο για αυτά και πολύ πιο φυσιολογικό για αυτά να ακούσουν ταυτόχρονες διαφορετικές ιστορίες παρά άνθρωποι μεγαλύτεροι σαν και εμάς ή σαν και εμένα που έχουν πλέον συγκεκριμένες εμπειρίες και έχουν κατασταλάξει σε διαφορετικά πράγματα. Μέσα λοιπόν από τη γνωριμία του δικού μας του ελληνικού πολιτισμού από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα ασκείται μία προσπάθεια συγκριτικής. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις το πολίτευμα της αρχαίας Ελλάδας, αντίστοιχα μπορείς να συγκρίνεις τα πολιτεύματα της εποχής εκείνης στις χώρες προέλευσης. Στις χώρες δηλαδή από όπου προέρχονται οι διαπολιτισμικοί μας περιηγητές. Το ίδιο συμβαίνει για τη θρησκεία, το ίδιο συμβαίνει για τα έθιμα, τα ήθη, το δίκαιο. Αυτό δημιουργεί συνθήκες όχι μόνο ενσωμάτωσης, αλλά και κατανόησης. Όχι μόνο συνθήκες κοινωνικής ένταξης, αλλά και κατανόησης στη διαφορετικότητα. Και αυτό συμβαίνει και για τους Έλληνες περιηγούμενους, αλλά και για τους πρόσφυγες και μετανάστες περιηγούμενους. Με συγκινεί πάρα πολύ όταν περπατάω, κάνω αυτή τη διαδρομή, σκέφτοντας ότι πόσες χιλιάδες χρόνια άνθρωποι σαν εμάς περπατήσανε εδώ, κουβαλώντας κάποιες ιδέες που όπως προχωράμε και όπως μπαίνουν εδώ μέσα, θα δούμε ότι αυτές οι ιδέες για το τότε, για μένα, είναι πάρα πολύ σύγχρονα, είναι πάρα πολύ επίκαιρα. Εγώ ονομάζω αυτό το κομμάτι, είναι η υπηρεσία ασύλου της αρχαιότητας. Αυτό είναι το άσυλο. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι σκεφτήκανε το άσυλο. Ξένος, Αθηναίος, ιδούλος, και μπαίνει μέσα εκεί, δεν μπορεί να το πλησιάζει κανείς. Από τα ωριότερα ταξίδια που έχω κάνει στο Μολτάκα, ένα ταξίδι που έκανα μαζί με 30 συνταξιδιώτες που ήταν από 18 διαφορετικές χώρες. Από το Άγιο Δομήνικο, από την Αίγυπτο, από το Ιράκ, από τη Συρία, Λιβύη, Λίβανο. Υπήρχαν ένα ζευγάρι από την Τουρκία, από το Καζακιστάν, από το Πακιστάν, Αφγανιστάν. Ήμασταν τόσο πολύ διαφορετικοί και όλοι μιλάγαμε ελληνικά. Ήταν όλοι, έχουν καταθέσει έτοιμα πολιτογράφηση και περιμέναν να περάσουν αυτό που πέρασα εγώ, τις εξετάσεις. Εκεί ήταν πάρα πολύ ωραίο και τρομερό να ακούς διαφορετικά πράγματα, αλλά όλα συνδύονται στο τέλος, στο ότι όλοι πιστεύουμε. Μπορεί εγώ να, αυτό που πιστεύω εγώ να είναι διαφορετικό από τον τρόπο που πιστεύεις εσύ. Αλλά και οι δύο πιστεύουμε για κάτι καλό, για κάτι που μου κάνει εμένα να αισθάνομαι καλά. Πιστεύω στο ότι εγώ χωράω δίπλα σου και ότι εσύ δεν με ενοχλείς που είσαι κοντά μου. Ότι το μόνο που χρειάζεται είναι το άλλο σεβασμό και άλλο κατανόηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώνονται δύο διαφορετικοί κόσμοι, ενώ ότι δύο διαφορετικοί κουλτούρες, πέρα από την ελληνική κουλτούρα ή ιστορία, αρχίζει και ο κόσμος βλέπει ότι πόσο κοινά υπάρχουν μεταξύ τους. Εμένα μ' αρέσει στο Μολτάκα όλο το σχέδιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί όπως είναι το όνομα, είναι πραγματικά και το έργο. Είναι η συνάντηση, είναι η γέφυρα που γεφυρώνει ανάμεσα σε πολιτισμών. Πάντοτε η ανάμιξη των πολιτισμών είναι προς όφελος των ανθρώπων, γιατί όλοι έχουν να δώσουν και οι μεν και οι δε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγχρονιστείς με κάποιον άλλον πολιτισμό και να μην κερδίσεις και από αυτό. Το αντίστροφο, και εκείνος να κερδίσει από σένα. Νομίζω ότι
ανοίγουμε έναν πολύ ωραίο δρόμο. Έναν δρόμο που θα έχει πολύ μεγάλες προοπτικές στο μέλλον και νομίζω ότι θα αγαπηθεί πάρα πολύ από πολλούς. Ούτως ή άλλως, το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτό στοχεύει. Τα μουσεία του και η αρχαιολογική του χώρη απευθύνονται στους πάντες, σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες. Τα μουσεία και οι χώροι αρχαιολογικοί είναι για όλο τον κόσμο και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Το να έχουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πρόσβαση στους χώρους, στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία είναι πολύ σημαντικό, γιατί τους κάνει να ασχολούνται, να μάθουν κάποια πράγματα που θα τους ενδιαφέρονται. Αλλά πιο σημαντικό, αυτό θα τους βοηθήσει και στο κομμάτι της ένδειξής τους. Θα νιώθουν ότι η κοινωνία τους αποδέχονται, τους δέχονται. Through of the museum, through of the culture, you can learn very fast and a lot of things from the country that you are living. And I believe it, yeah, that this program can be really helpful for those who are not from here. And to participate can see a lot of similarity, maybe you can find it. And for me, I personally, it was very useful. Είναι ωραίο να φέρνεις τις κοινότητες κοντά, έχουν να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Και με αυτό το σκεπτικό το τρέξαμε αυτό το πρόγραμμα. Να κάνουμε τους πρόσφυγες ορατούς για κάτι άλλο από την προσφυγική τους ιδιότητα. Είναι άνθρωποι που έχουν κάνει σπουδές, που έχουν ενδιαφέροντα, που έχουν εμπειρίες, που έχουν όχι μόνο τραυματικές εμπειρίες, αλλά και άλλες. Μακάρι αυτό πλέον να γίνει ένας τρόπος νέας προσέγγισης για τις περιηγήσεις, για τον τρόπο που μαθαίνουμε την ιστορία, για τον τρόπο που εν τέλει ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις έχει στοιχεία όπως η συμπερίληψη, η μεταναστευτική φαινόμενη σε πρώτο πλάνο. Είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι υπήρχε στο επίκεντρο ο άνθρωπος αυτού που λέγαμε και ακούγαμε και βιώναμε και δεν ένιωθα ξεχωριστή αυτή τη φορά επειδή είμαι Ελληνίδα και πατάω σε κάτι τόσο ιερό που έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να το δουν. Ένιωθα ξεχωριστή απλά επειδή είμαι άνθρωπος. Οπότε νομίζω αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ και το βίωσα έτσι πάρα πολύ έντονα.